νομίζω ότι τα πράγματα είναι λίγο χειρότερα από αυτά που περιγράψατε. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, επειδή έχω την εικόνα των ασφαλιστικών ταμείων και με αυτή την εμπειρία μιλάω, τα πράγματα είναι αρκετά χειρότερα από αυτά που περιγράψατε. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, έχει γίνει μια εσωτερική στάση πληρωμών. Το ελληνικό δημόσιο δεν πληρώνει τίποτα άλλο παρά μόνο προσπαθεί να εξασφαλίσει τους μισθούς και τις συντάξεις, και αυτό με απότατο όριο 15 ή το τέλος Ιουνίου. Κατά συνέπεια, θέλω να προσθέσω σε αυτό που είπατε ότι στον προϋπολογισμό του 2012 το πρωτογενές έλλειμμα υπολογιζόταν περίπου στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν εφαρμόζαμε τα μέτρα του μνημονίου για όλο το χρόνο. Και τώρα μιλούμε ότι έχουμε 6 μήνες και 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ στο πρώτο εξάμηνο. Άρα θέλω να πω, συζητούμε τώρα για ένα τεράστιο πρωτογενές έλλειμμα πάνω στη συζήτηση για τη μη εφαρμογή κάποιων από τα μέτρα του μνημονίου. Άρα η κατάσταση είναι πάνω από οριακή. Δηλαδή, συνεπώς, επιβεβαιώνεται η ανησυχία που διατύπωσα στην αρχή. Συμφωνούμε σε αυτό, δεν υπάρχει κανείς που να διαφωνεί. Προχωράμε παρακάτω τη συζήτηση. Αυτό συνιστά ομολογία αποτυχία, βέβαια. Έχει σημασία να ακούσουμε και την εικόνα του. Ομολογία, όχι, έχει μια σημασία. Έχει σημασία να ακούσουμε και λίγο τι είδατε εσείς στο Γενικό Λογιστήριο. Αν το επιβεβαιώνετε, θέλω να πω. Εδώ υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα, δεν υπάρχουν άνθρωποι γενικώς εμπειρογνώμονες ή φοροτέχνες και ελεγκτές, οι οποίοι ασκήσανε πολιτική και έχουμε τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής. Άρα λοιπόν η πρώτη διαπίστωση που πρέπει να βγάλει εδώ πέρα η παρέα μας σήμερα, ότι είναι μια ομολογία αποτυχίας των 2 ετών. Αλλά πάντως έχει μια σημασία να ξέρουμε, κύριε Σκουρλέτη, τι είδατε λίγο. Είναι ομολογία αποτυχίας μια στιγμή. Είναι. Σαφώς είναι. Αν με ρωτάτε, θα έλεγα ότι είναι μια αποτυχία, ομολογία αποτυχίας στο επίπεδο των διαρθρωτικών αλλαγών και για το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε. Αφήστε διαρθρωτικές αλλαγές. Εγώ λέω τα δημοσιονομικά. Αυτά που μιλάμε τώρα. Το κράτος έχει πέσει έξω οικονομικά. Το κράτος έπεσε έξω όμως παρανοϊκά. Διότι επιμένει σε δύο είδη πολιτικών. Φόροι και μειώσεις μισθών και συντάξεων. Μείωση κράτους δεν έχω δει. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το ζητούμενο στην ελληνική οικονομία. Λοιπόν, δεν ξέρω και δεν βλέπω προτάσεις για μείωση κράτους. Οι φόροι και οι συντάξεις και τα εισοδήματα. Τα εισοδήματα μέσω των φόρων και μέσω των περικοπών τους υπέστησαν όλο το κόστος προσαρμογής. Είναι έτσι. Και τελικά, χωρίς αποτέλεσμα, μια που οδήγησαν σε ύφεση και είναι αυτός ο φαύλος κύκλος που τελικά τρώει τα πάντα. Και ο κύριος Παντού, για να κλείσουμε τον κύκλο αυτό, προσθέτω μία παράμετρο. Ότι το κράτος έχει πέσει έξω και ως κράτος, δηλαδή ως δημόσια διοίκηση, ως γραφειοκρατία. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, η δημόσια διοίκηση έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά και δεν κάνει τίποτα. Δεν είναι μόνο δηλαδή η πολιτική που ήταν εσφαλμένη. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, σήμερα συμβαίνει ένα εξαιρετικά επικίνδυνο γεγονός, το οποίο το αφήσαμε λιγάκι ασχολίαστο. Ο κύριος Τσίπρας πήγε στο Παρίσι και έκανε ένα μέτωπο, κατά τη γνώμη μου, ανεξήγητο, ανερμάτιστο, επικίνδυνο, ανερμάτιστο, τυχοδιοκτικό, σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για τη χώρα, στο μοναδικό σύμμαχο που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα στην Ευρώπη, στον Ολλάνδ. Τον είπε Ολλανδρέου. Ναι. Δεν κατάλαβα. Βέβαια, υπάρχει και μια αιμονή με τον Παπανδρέου εκεί. Ο Ολλανδρέου αποκαλούσε σε όλη την προεκλογική στρατεία ο Σαρκοζή των Ολών. Τον έβριζε. Και του λέει: Εσύ, του λέει, είσαι Ολών, δεν είσαι Ολών, το Ολλανδρέου είσαι. Μα λε τώρα λεφτά υπάρχουν, δηλαδή και θα έρθει στην κυβέρνηση κλπ. Και πήγε ο κύριο Τσίπρα και του είπε το ίδιο που του έλεγε ο Σαρκοζή. Δεν χάρηκε ο κύριο Ολών από αυτό. Καλά, δεν νομίζω ότι έδωσε και τόσο μεγάλη σημασία ο κύριος Ολλάνδ. Ο Φαμπής όμως μίλησε μετά και είπε: Δεν ξέρω οι Έλληνες τι θέλουν να κάνουν, αλλά αν θέλουν να μείνουν στο ευρώ, να ψηφίσουν τα κόμματα που υποστηρίζουν το ευρώ. Εμένα εκείνο που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, κύριε Πρετεντέρη, να επισημάνουμε και να υπογραμμίσουμε είναι ότι αν αυτή τη στιγμή όλοι συμφωνούμε σε κάποιο τύπο επαναδιαπραγμάτευση, εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ, για τον οποίο θα πω αμέσως μετά, είναι εξαιτίας της αλλαγής των συσχετισμών στην Ευρώπη. Ο μοναδικός σύμμαχος που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ο Ολλάνδ. Αν κόψουμε και αυτή τη γέφυρα επικοινωνίας με αυτόν τον μοναδικό σύμμαχο, νομίζω στην πραγματικότητα πριονίζουμε το κλαδί πάνω στο οποίο καθόμαστε. Αυτό δεν είναι θέμα πειρίας. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι πολιτικό τυχοδιοκτισμός. Όχι, ο Ολλάνδ είναι το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Γαλλίας. Εσείς είστε από την άλλη πλευρά. Και να αποθέτουμε. Μιλάνε με τα έργα του καθένας και τα πεπραγμένα του. Ασφαλώς, κύριε Σκουρλέτ. Λέω λοιπόν ότι εναποθέτουμε τις ελπίδες μας σε ένα σοσιαλιστικό, σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Και αυτό το θεωρώ επικίνδυνο πολιτικά τυχοδιοκτικό. Και θέλω να το υπογραμμίσω. Τώρα πρέπει να οικοδομήσουμε συμμαχίες. Δεν πρέπει να χάνουμε, να αφαιρούμε συμμάχους. Το δεύτερο, είναι πάρα πολύ καλό και βοηθάει πάρα πολύ τη συζήτηση και η καθαρή στάση που πήρε σήμερα ο κύριος Σκουρλέτης, ο οποίος είναι ο επίσημος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Ο οποίος λέει ότι η σαφής θέση του συνασπισμού των ριζοσπαστικών κινημάτων είναι η καταγγελία του μνημονίου. Και ανεξάρτητα από το πώς το διατυπώνει το κάθε ένα από τα στελέχη του συνασπισμού που προσπαθούν με τον έναν ή με τον άλλον. Θα σας το πω. Ο κύριος Τσίπρας είπε χθες στο Sky. Το μνημόνιο στις 18 Ιουνίου, υποθέτω αν εκλεγεί, δεν θα υπάρχει.
Ακριβώς. Σημαίνει ότι το ξημερώνει ο 18 Ιουνίου και καταγγείλει το μνημόνιο. Το ίδιο υποστήριξα και εγώ. Δεν με βγάλετε εκτός. Όχι, λέω απλώς επειδή η επίσημη γραμμή του κόμματος. Όχι, όχι, η ελληνική γλώσσα είναι πλούσια. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε όλοι. Κύριε Σκουρλέτη, να καταλήξω. Δεν το είπα να σα αφηγητήσω. Όχι μόνο ο κύριο Σκουρλέτη, το λέει ο κύριο Τσίπρα. Ότι σε αυτό εκφραζόμαστε με τον ίδιο τρόπο και λέμε όλοι το ίδιο. Θέλω λοιπόν να πω, κύριε Πρετεντέρη, ότι ανεξάρτητα από τι φιλότιμε προσπάθειε διαφόρων στελεχών του συνασπισμού να μα κλείσουν λίγο πονηρά το μάτι και να μα πούνε εντάξει, παιδί μου, λέμε και καμιά κουβέντα παραπάνω να περάσει η ώρα. Η επίσημη γραμμή του κόμματος, αυτή με την οποία κατεβαίνει στις εκλογές, ανοίγεται στην Ευρώπη και στον κόσμο, είναι καταγγελία του μνημονίου. Λοιπόν, η καταγγελία του μνημονίου οδηγεί μονοσήμαντα στην καταγγελία της Δανειακής Σύμβασης και στην επιστροφή στη δραχμή. Αυτό είναι απολύτως προφανές. Και γίνεται απολύτως καθαρό. Ναι, όχι, μπορώ να το εξηγήσω. Το πραγματικό δίλημα λοιπόν των εκλογών, κύριε Πρετεντέρη, επειδή το θέσατε και πρέπει να το αποσαφηνίσουμε, γιατί είπατε στην αρχή ότι εδώ συγκρούνται δύο γραμμές. Η μία της καταγγελίας και η άλλη της επαναδιαπραγμάτευσης. Ασφαλώς είναι αυτό. Νομίζω όμως ότι πρέπει να πάμε ένα βήμα παρακάτω και να δούμε τι χρειάζεται να επαναδιαπραγματεύσουμε λίγο πρακτικά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Εδώ το μείζον διακύβευμα αυτής της συζήτησης και γενικά του επόμενου πολιτικού διαστήματος αφορά στην επαναδιαπραγμάτευση του μνημόνιου, με τον τρόπο που ο καθένας το αντιλαμβάνεται. Εδώ όμως ήρθε η ώρα, ακριβώς επειδή κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να πούμε τι θα επαναδιαπραγματευτούμε για να ξεπεράσουμε και αυτό που λέει ο κύριος Ανδριανόπουλος, ότι δεν θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι μαζί μας. Μα δεν κάτσουν, θα σας πω, γιατί επειδή εγώ είχα την τύχη ή την ατυχία να περάσω πάρα πολλές ώρες μαζί τους και να δω πώς ακριβώς γίνεται η διαπραγμάτευση, ποια ακριβώς είναι τα όρια και οι κόκκινες γραμμές και από τη δική τους πλευρά. Δεν τις βάζουν ισχυροί τις κόκκινες γραμμές, όπως είπε ο κ. Βενιζέλος. Πάντα την ιστορία του. Άρα πώς θα διαπραγματευτείτε μια τέτοια λογική. Αυτό ξέρετε. Οι νικητές. Άρα δηλαδή έχετε αποδεχτεί το ρόλο του ηττημένου. Κύριε Σκουρλέτη. Και ζητάτε σε αυτές τις εκλογές να σας ψηφίσει ο κόσμος για να ακολουθήσετε την ψυχολογία και την πολιτική του ηττημένου, του ραγιαδισμού. Τελειώσατε. Του Οσφιοκάμπτη. Αυτό το επιχείρημα που λέει ο κύριος Σκουρλέτης όμως δεν βλέπει μπροστά του την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας όπως αυτή διαμορφώνεται με πραγματικούς όρους ανεξάρτητα από το μνημόνιο, κύριε Σκουρλέτη. Η χώρα εμφανίστηκε απέναντι στην Τρόικα και στο, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο γυμνή. Ανεξάρτητα αν το έλλειμμα ήταν μονοψήφιο, αν θα κάναμε κάτι διαφορετικά, το έλλειμμα που καταγράφηκε, κύριε Παπαθανάσιο, ήταν της τάξης του 15%. Η φαρμακευτική δαπάνη ήταν 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 6,7 του ΑΕΠ το δίναμε για συντάξεις, όταν οι φόροι από φυσικά πρόσωπα ήταν το 4,3% του ΑΕΠ. Αυτή είναι η πραγματική συζήτηση. Το είπα και εγώ προηγούμενα. Όχι, δεν σας ξεφεύγω. Ο ίδιος ο κύριος Βενιζέλος σήμερα είπε ότι η Τρόικα ήταν βαποράκι. Και ότι αυτές όλες οι μετενέργειες και όλα αυτά τα πράγματα θέλω να καταλήξω. Τα επιζητούσαν διάφοροι εργοδότες Έλληνες που δεν το λέγανε με το όνομά τους. Ναι, αλλά τώρα δεν τα είχατε πει τότε. Θα σας πω αμέσως. Γιατί αν μας τα είχατε πει το Μάρτιο αυτά ή το Φεβρουάριο, αν ο κ. Βενιζέλος που διαπραγματευόταν και εσείς μαζί του, μας είχατε πει ότι εδώ δεν είναι αίτημα της Τρόικας αυτό. Πάνε, εγώ έλεγα στις ειδήσεις, αγαπούλα την κουκούλα. Πήγαινε κουκουλοφόροι Θέλετε να σας με ρωτάτε, μπορώ να απαντήσω γιατί αυτά δεν έχουν σχέση με ένα λεπτό, κύριε Ανδριανόπουλε, κοιτάξτε. Να απαντήσω αμέσως για τις εργασιακές σχέσεις και να τελειώσω με το ευρύτερο. Σε ό,τι αφορά τις εργασιακές σχέσεις, η απορρίθμιση αγοράς εργασίας είναι γιατί εμείς καθυστερήσαμε να εφαρμόσουμε ακόμα μία διαρθρωτική αλλαγή. Αυτή ήταν εξάλλου και η αποτυχία της διετίας, της κυβερνητικής διετίας, με αποτέλεσμα στο τέλος να είμαστε και κερατάδες και δαρμένοι. Ποια διαρθρωτική αλλαγή? Αυτή των επιχειρησιακών συμβάσεων, όπου θα κάθονταν στο ίδιο τραπέζι εργοδότες και εργαζόμενοι και θα έβρισκαν μία λύση για το καλό και των δύο, για τη διατήρηση θέσεων εργασίας και για τη, για τη μεγαλύτερη παραμονή σε αυτή τη θέση εργασίας του εργαζόμενου. Αναεπιχείρηση. Το ίδιο μεταφέρετε το και σε ένα κλαδικό επίπεδο. Και σε ένα κλαδικό επίπεδο. Καθόντουσαν λοιπόν εκεί, καθόντουσαν εργοδότες και εργαζόμενοι, κατά τη γνώμη μου από την πλευρά των εργοδοτών, χωρίς αίσθηση της κοινωνικής ευθύνης, παίζοντας τα πολιτικά κόμματα και τους πολιτικούς αρχηγούς, έκαναν τους καλούς, δηλαδή, τους εργαζόμενους και στα κανάλια. Αυτή τη μεγάλη διαρθρωτική αλλαγή της κατάργησης των συλλογικών συμβάσεων. Αφήστε με λίγο, σας παρακαλώ. Έχω παρακολουθήσει τον τρόπο που συζητάτε. Αν με αφήσετε, θα το καταλάβετε με συγχωρείτε. Τώρα τον παρακολουθούν και οι τηλεθεατές μας, αλλά πέστε μου. Κατά παράβαση, ας πούμε, χωρίς αίσθηση της κοινωνικής ευθύνης, έκαναν τους πολιτικούς, έκαναν τα πολιτικά κόμματα, ενώ θα μπορούσαν να είχαν συνεννοηθεί σε μια μείωση των μισθών, αναγκαστικά, που θα ήταν πολύ μικρότερη από τις τάξεις του 22%. Και την ίδια ώρα που την έκαναν αυτή στο τραπέζι, μπροστά σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια, την ίδια ώρα έκαναν τα βαποράκια στην Τρόικα, στέλνοντας μηνύματα όχι μόνο για την κατάργηση του, του κατώτατου μισθού, αλλά και για την κατάργηση του 13ου και του 14ου μισθού. Αυτό που είπε ο κύριος Βενιζέλος.
Όχι μόνο πιέζανε. Γιατί τους καταγγείλατε τότε όμως, γιατί λέτε τώρα. Γιατί ο ρόλος της κυβέρνησης δεν είναι να καταγγείλει, γιατί να καταγγέλει, κύριε Πρετεντέρη. Όχι, σε αυτό λέτε τώρα. Άμα ξέρετε ότι γίνονται τέτοια πράγματα, εσείς τα ανεχόσαστε. Πάμε τώρα. Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία, κύριε Παπαθανασίου. Μα προφανώς τα ήξερε, κυρία Δρέντα. Μα τα ήξερε, τα ήξερε, τα ανέχετε. Εκείνο που έχει σημασία τώρα όμως να δούμε, γιατί δεν αφορά στον κόσμο. Ή τουλάχιστον τον αφορά κατά ένα μικρό ποσοστό, θέλει να δει τι θα γίνει στο μέλλον. Είναι να δούμε τι κρατούμε από το μνημόνιο και τι πετάμε από το μνημόνιο. Εγώ γιατί το μνημόνιο, κύριε Παπαθανασίου, ένα λεπτό. Αυτό αφήστε με, αφήστε με, πολύ θα τη βάλω αμέσως. Από το μνημόνιο κρατούμε ό,τι έχει σχέση με τις διαρθρωτικές αλλαγές. Αυτά δηλαδή που δεν κάναμε 2,5 χρόνια. Αυτά που είναι η αιτία της αποτυχίας της. Γιατί φοβηθήκαμε το πολιτικό κόστος, κύριε Ανδριανόπουλε. Φοβηθήκατε, μην χάσετε τους κομματικούς στρατούς που είναι διορισμένοι στο δημόσιο. Ασφαλώς, κύριε Ανδριανόπουλε. Οι οποίοι έχουν πάει τώρα στρατοί, οι οποίοι έχουν πάει όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνώ. Ο Ανδριανόπουλος σήμερα στο κανάλι.